των τομεακών πολιτικών. Να βάλω χρονόμετρο. Μου είπε να σας βάλω χρονόμετρο. Έχετε λοιπόν 2 λεπτά. Λοιπόν, συγγνώμη για την καλημέρα καταρχήν σε όλους σας. Συγγνώμη γιατί δεν ήμουν από το πρωί εδώ. Έχουμε ένα άλλο συνέδριο και ένα άλλο πολύ σημαντικό και σχετικό για το ΣΑΡ, για την προσπάθεια που γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση πανδημιών κλπ. Και το οργανώνει η Γενική Διεύθυνση Υγείας της περιφέρειάς μας, το δίπλα ξενοδοχείο. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Σκάλκο ειλικρινά, τον άνθρωπο ο οποίος είναι δίπλα μας, μας βοηθάει, μας στηρίζει, βρίσκει πάντα λύσεις. Λυπάμαι για το γεγονός ότι δεν υπάρχει μια ευρεία πολιτική εκπροσώπηση, τουλάχιστον σε επίπεδο γενικών γραμματέων. Αυτό νομίζω ότι θα βοηθούσε πάρα πολύ και εμάς, οι οποίοι κινούμαστε σε πολιτικό επίπεδο. Δεν ξέρω γιατί είναι εξόχως σημαντικό αυτό το συνέδριο. Δεν τα πήγαμε πολύ καλά στα κοινωνικά θέματα. Αυτό είναι αλήθεια. Και η άποψή μου είναι ότι όλες αυτές οι ενέργειες, οι άειλες, ή δεν έχουμε τη σχετική τεχνογνωσία ή δεν έχουμε το κατάλληλο προσωπικό, δεν ξέρω ακριβώς τι ακριβώς φταίει, ώστε τώρα στο τέλος του προγράμματος να αγωνιζόμαστε να το κλείσουμε, να μην χάσουμε πόρους. Εγώ είμαι από εκείνους που πιστεύω ας τους χάσουμε τους πόρους, αν δεν πιάσουν τόπο οι πόροι. Αυτή είναι η άποψή μου. Τα μεγάλα μας κοινωνικά ζητήματα στην περιφέρεια Πελοποννήσου, πρέπει να ξέρετε, είναι οι 5.000 Ρωμά, ίσως και παραπάνω. Οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται μια συμπαράσταση. Έχω συμμετάσχει με 30 χρόνια αυτοδιοικητικός, πολλά πια. Πάνω από 10 συσκέψεις σε υπουργικό επίπεδο για την επίλυση αυτού του προβλήματος. Και τι δεν ακούσαμε. Θεωρίες διάφορες. Τελικά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Οι άνθρωποι αυτοί σέρνονται κυριολεκτικά χωρίς ουσιαστική κοινωνική βοήθεια. Και αυτά τα προγράμματα για τη στέγαση κλπ. Δεν μπορούν να περπατήσουν στην πράξη. Στη θεωρία καλά τα λέμε. Διότι ποιος θα νοικιάσει το σπίτι του για 3 χρόνια, ως παράδειγμα, και τι θα γίνει μετά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα πρόγραμμα, ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Οι μετανάστες επίσης, οι εργάτες γης, η αναπηρία, η ναρκωμανία που ιδιαίτερα σε 2 περιοχές γνωρίζει πολύ μεγάλη εξάπλωση. Χρειαζόμαστε ενέργειες και προγραμματισμό πέρα από την επιστήμη με πρακτικούς τρόπους για να δούμε αυτά τα προβλήματα και να τα αντιμετωπίσουμε ή να τα βοηθήσουμε, εν πάση περιπτώσει. Κοιτάξτε, παρακολουθώντας χρόνια και εγώ τα προγράμματα, με τα ΚΕΚ έχω τη χειρότερη εντύπωση. Έχουμε σκορπίσει άπειρα χρήματα χωρίς να έχουν πιάσει τόπο. Έχουν γίνει κάποιοι πλούσιοι με τα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης. Αυτή είναι πεποίθησή μου. Γι' αυτό χρειάζεται ένας πάρα πολύ αυστηρός έλεγχος όσον αφορά τις συγκεκριμένες δομές των ιδιωτών ιδιαίτερα, διότι πολλοί κινούνται με τη λογική της αρπακτής. Όσον αφορά στην αγορά εργασίας, κοιτάξτε, όταν στήσανε σε αυτόν εδώ τον τόπο τα επαγγελματικά και τα τεχνικά λύκεια, αν δεν κάνω λάθος, σε Πυράλη το 1977, πολλοί δεν είχατε γεννηθεί τότε, υπήρχε μια μεγάλη προσπάθεια για την τεχνική και την επαγγελματική εκπαίδευση. Την παρατήσαμε. Όλοι θέλουν να κάνουν τα παιδιά τους γιατρούς, ξέρω εγώ κλπ. Και βλέπετε ποια είναι η κατάσταση σήμερα. Δεν βρίσκουμε υδραυλικό, δεν βρίσκουμε ηλεκτρολόγο. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Ξέρετε πώς κάνουν τα προγράμματα στα τεχνικά και τα επαγγελματικά λύκεια. Γιατί καλή είναι η θεωρία. Να έχει δουλειά ο καθηγητής. Τι θα γίνει ο καθηγητής αν δεν έχει πρόγραμμα? Πότε ρωτήθηκε η τοπική κοινωνία τι ανάγκες έχετε στην Καλαμάτα, εν πάση περιπτώσει, για να εκπαιδεύσουμε το προσωπικό, ακόμα και στις σχολές του ΟΑΕΔ? Αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα, τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν και πρέπει να έχουμε το θάρρος και δεν πρέπει να υπολογίζουμε το πολιτικό κόστος. Γιατί πράγματι υπάρχει πολιτικό κόστος να του πεις ότι στην αγορά εργασίας θέλουμε αυτούς. Έρχονται επιχειρηματίες και δεν βρίσκουν εξειδικευμένο προσωπικό αυτή τη στιγμή. Μας λείπουν. Και από την άλλη μεριά λέει έχουμε ανεργία. Γιατί? Γιατί το σύστημα το εκπαιδευτικό μας δεν είναι στη σωστή κατεύθυνση. Λοιπόν, το άλλο το οποίο θέλω να πω όσον αφορά τα ευάλωτα παιδιά. Επιτρέπετε, διάβασα τελευταία ένα βιβλίο για τη μικρασιατική καταστροφή. Πώς υποδεχθήκαμε 1 εκατομμύριο ανθρώπους εδώ. Η Ελλάδα χωρίς ΕΣΠΑ, χωρίς τους μηχανισμούς τους οποίους έχει σήμερα. Πώς όλον αυτόν τον κόσμο εκπαιδεύσαμε τα παιδιά, τους στηρίξαμε κοινωνικά και απορροφήσαμε όλη αυτή την κοινωνία. Και σήμερα που έχουμε όλες αυτές τις δυνατότητες.
επιτρέπεται να μην έχουμε κρατική πολιτική, σοβαρή κρατική πολιτική και στρατηγική όσον αφορά τα ευάλωτα παιδιά. Εντάξει, η ΜΚΟ είναι πάρα πολύ καλές και η κυβωτός του κόσμου και το χαμόγελο του παιδιού και τα παιδικά χωριά ΣΟΣ, πάρα πολύ ωραία. Τα στηρίζομαι με πάρα πολλά χρήματα ως περιφέρεια. Αλλά δεν πρέπει να υπάρξει ένας βραχίωνας κρατικός ο οποίος πρέπει να δίνει τον τόνο, να θυμόμαστε το ΠΙΚΠΑ. Αναφέρομαι στη δεκαετία του 1950. Λοιπόν, να πω... Βοηθήστε με, κύριε Περιφερειάρχη. Μια... Λοιπόν, να κλείσω τώρα το ΤΕΒΑ. Ας μην το αναλύσω, το να βάλουμε στο διχτάκι πορτοκάλια και να τα πηγαίνουμε στη Λακωνία, γελάει ο κόσμος. Εντάξει. Να κλείσουμε το εξής. Να δημιουργήσουμε εθελοντικό κίνημα κοινωνικής αλληλεγγύης. Όπως υπάρχει σε όλες τις χώρες. Να σχεδιάσουμε το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και ως κοινωνία εθελοντικά αυτό το μεγάλο ζήτημα όπου είμαστε πίσω. Έχουμε χρήματα, ας το σχεδιάσουμε, ας προστατεύσουμε αυτά τα χρήματα για να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ και ζητήσω.